Καλημέρα, παιδιά. Στα πλαίσια του μαθήματός σας, που έχει να κάνει με την φωνή, την ανθρώπινη φωνή και με την προφορά των επιμέρους φθόγκων, θα πάμε ένα ταξιδάκι στην αρχαία Ελλάδα, στον 5ο αιώνα, στην εποχή του Ευρυπίδη, στο θέατρο των Αθηνών, για να δούμε εάν μπορούμε να προσεγγίσουμε την εκφορά της τραγουδισμένης φωνής, της τραγουδιστής φωνής, στην θεατρική εκδοχή της. Και θα πάρουμε ένα παράδειγμα από το σωζόμενο μέλος που βλέπετε στην εικόνα. Είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη Ορέστης και τούτο το σπάραγμα, το παπυρικό, περιέχει ένα απόσπασμα από το πρώτο στάσιμο, την αντιστροφή του στασίμου αυτού, ορισμένες 7 σειρές. 7 σειρές κειμένου λεκτικού και 7 σειρές μουσικού κειμένου. Ο πάπυρος αυτός βρέθηκε γύρω στο 1890, άρα έχει περάσει πάρα πολύς καιρός. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες κείμενα για το περιεχόμενό του, την ανάλυση και την ερμηνεία του. Και πρώτο δημοσιεύθηκε το 1892 από τον γερμανό φιλόλογο Βέσελη, Καρλ Βέσελη. Από τότε μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, η βιβλιογραφία είναι τεράστια. Οπότε, στα πλαίσια τα χρονικά που έχουμε, εμείς θα δούμε την τελευταία πρόσφατη ερμηνεία των Πέλμαν και Ουέστ του 2001 και θα ξεφύγω λίγο από αυτή την ερμηνεία και θα δώσω και μια δική μου μερική ερμηνεία σε ορισμένα σημάδια του παπύρου, γιατί πιστεύω ότι εδώ δεν έχουμε απλώς ένα τραγούδι, αλλά έχουμε έναν θρήνο, ένα θρηνητικό, δραματικότατο τραγούδι του Ευρυπίδη, ο δραματικότερος, ο τραγικότερος των ποιητών, όπως τον θέλουν οι άνθρωποι της εποχής του. Σε αντίθεση με τους άλλους μελετητές, εγώ βλέπω λιγμούς και βλέπω και χορευτικές κινήσεις, οι οποίες εμβάλλονται στο κείμενο, εμβάλλονται στο λεκτικό και στο μουσικό κείμενο και οι οποίες υπογραμμίζουν αυτόν τον πολύ δραματικό, θρηνητικό χαρακτήρα του μέλους αυτού. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Το κείμενο αυτό που βλέπετε, από το μπορούμε να αλλάξουμε εδώ το δεύτερο, για να το δούμε καθαρότερα σε μια του μεταγραφή, από τον Άκερεν το 1983 και από εδώ ο φιλόλογος Τέρνερ, Άγγλος, το 1956, θεώρησε ότι η μορφή των γραμμάτων είναι τέτοια που μπορεί να μας τοποθετήσει χρονικά. Οι μορφές του σίγμα, του ταφ, του αλφα κλπ. Οι παπυρολόγοι μπορούν από τα σύμβολα, από τα στοιχεία, από τον τρόπο που καλλιγραφούνται, να καταλάβουν περίπου την εποχή που γράφτηκε. Άρα, όχι το περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι το Ευρυπίδη του 408 π.Χ., αλλά η γραφή, η αντιγραφή, δηλαδή από προγενέστερο κείμενο, τοποθετείται στο σύμπλην 200 π.Χ. Έχουν εκφραστεί απόψεις, αμφισβητήσεις για το αν πράγματι έχουμε μέλος του Ευρυπίδη ή αν είναι του γιού του, που κι αυτός ήταν τραγικός ποιητής, με το ίδιο όνομα Ευρυπίδης, ή αν είναι μια μεταγενέστερη μελοποίηση ενός παλιού ευρυπηδικού κειμένου. Ωραία, 200 χρόνια αργότερα. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί βρισκόμαστε στα πλαίσια ακόμα της κλασικής παράδοσης, η εκφορά του λόγου λίγο πολύ είναι η ίδια, αττική διάλεκτος, οπότε μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Πάντως η τελευταία λέξη πάνω στο θέμα αυτό της πατρότητας είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία για να αμφισβητήσουμε την ευρυπίδια πατρότητα του μέλους. Τι βλέπουμε τώρα σε αυτόν, για να δούμε πριν προχωρήσουμε στην μεταγραφή, τι είναι. Δεν πρέπει να φύγω από εδώ. Υπάρχει μία γραμμή κειμένου, δεύτερη γραφή κειμένου, λεκτικού, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και τα λείψανα μιας εβδόμης. Και πάνω από το κείμενο, το λεκτικό, υπάρχει το κείμενο, το μουσικό.
ένας εξοικειωμένος με την αρχαία ελληνική μουσική σημειογραφία αμέσως αναγνωρίζει τα σημάδια τα μουσικά. Το πι, ρο, σίγμα, ρο, φι, πι κλπ, γιώτα, ζήτα, έψιλον, την τελίτσα που καμιά φορά πηγαίνει πάνω από ορισμένα σύμβολα και λέγεται στιγμή και σημαίνει άρση. Την παύλα που λέγεται μακρά δίχρονος και σημαίνει ότι αυτό το πι, η φθόγκος πι πρέπει να κρατηθεί 2 χρόνους. Τι άλλο έχουμε εδώ φαινόμενο τέτοιο. Και το πολύ σημαντικό, το οποίο είναι και το ο πυρήνας της σημερινής παρουσίασης, αυτό το τετραγωνισμένο ζήτα θα το λέγαμε, ένα σκαλάκι το λέω εγώ για να μην υπάρχει σύγχυση με το ζήτα, διότι το ζήτα εμφανίζεται κανονικά ως σύμβολο μουσικό εδώ. Υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσα σε αυτό το ζήτα και σε αυτό το ζήτα. Το άλλο είναι ότι εδώ διακόπτεται ο λόγος για να παρεμβληθούν 3 σύμβολα, αυτό, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτάκι, ένα γάμα και ένα σίγμα. Απεστραμμένα, όπως τα λέγανε, κοιτώντας από δεξιά προς τα αριστερά, το οποίο σύστημα επαναλαμβάνεται εδώ, πάλι διακόπτοντας τον λόγο. Έτσι. Τι είναι αυτά τα 3 σύμβολα, αφενός εδώ κάτω και εδώ, και τούτο το ζήτα, το οποίο διακόπτει συνεχώς τους στίχους στη μέση. Και επαναλαμβάνεται, ξαναφαίνεται και εδώ. Το επόμενο. Πρέπει, δεν είναι PDF, είναι αυτό. Λοιπόν, εφόσον εμείς τον Ορέστη ως κείμενο, ως λιμπρέτο ουσιαστικά, έτσι, θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό. Η τραγωδία είναι σχεδόν όπερα. Είναι ένα μεγάλο εκτεταμένο τραγούδι που όταν δεν τραγουδιέται κυριολεκτικά, απαγγέλλεται με μέτρο. Άρα έχουμε από την αρχή ως το τέλος ένα μουσικό έμετρο έργο. Η χειρόγραφη παράδοση τώρα σώζει, η φιλολογική παράδοση μας σώζει το ίδιο το κείμενο. Άρα μπορούμε κάλλιστα να συμπληρώσουμε το κείμενο που λείπει από μπροστά και από πίσω. Διότι το κομμάτι αυτό που βλέπετε το παπυρικό βρέθηκε κολλημένο σε μια μούμια η οποία ήλθε από την Ερμούπολη Μεγίστη της Ευρώπης, Ερμούπολης Μάγνα, ελληνιστική πόλη της Αιγύπτου, και όταν η μούμια πήγε στη Βιέννη και ανοίχτηκε, τότε πρόσεξαν ότι αυτό το συγκεκριμένο κομματάκι περιείχε ένα κείμενο που ήταν ήδη γνωστό από τη χειρόγραφη παράδοση. Άρα η ταυτοποίηση έγινε πολύ νωρίς, 1892, από τον Βέσελη. Εδώ, σε αυτήν την έκδοση, είναι τον Πέλμαν και West 2001, η μεταγραφή, η ανάγνωση. Για να δούμε ακριβώς τις συμπληρώσεις μέχρι εδώ και τις συμπληρώσεις από εκεί και έπειτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 γραμμές κειμένου. Το κείμενο, το λεκτικό, αποκαθίστεται από τη χειρόγραφη παράδοση. Οι νότες όμως δεν αποκαθίστονται. Έτσι. Άρα έχουμε ουσιαστικά για πάντα χαμένες τις νότες πάνω από τα λεκτικά τμήματα που δεν σώζονται. Βέβαια, με μία προσπάθεια από τις σωζόμενες νότες, λίγο πολύ μπορούμε να προσεγγίσουμε την κλίμακα του μέλους και κατ' επέκταση να συμπληρώσουμε τις νότες που λείπουν, έτσι, ως εικασία πλέον. Αυτό έχει γίνει, έγινε ήδη από το 1895 από τον Κάρολ Φον Γιάν, τον σπουδαίο μελετητή της αρχαίας ελληνικής μουσικής, και ο μόνος τρόπος για να το τραγουδήσουμε σήμερα, έτσι, να το αποδώσουμε, είναι με την συμπλήρωση αυτή που έγινε από τον Κάρολ Γιάν το 1895. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Τα παραπάνω από εδώ, τα ζήτα τα βλέπετε, τα ενδιάμεσα, τα σκαλάκια που λέω εγώ, το αυτάκι, το γάμα και το σίγμα, και ένα τελευταίο ζήτα ενδιάμεσο που φαίνεται να κόβει σαν μαχαίρι το στίχο σε 2 ημιστίχια. Πριν δούμε τη μουσική, πρέπει να δούμε τι λέει το ποιητής. Τι θέλει να πει ο ποιητής, τι λέει και τι θέλει να πει. Λοιπόν, ό,τι είναι με πράσινο δεν σώζεται πάνω στον πάπυρο. Ό,τι είναι με μαύρο σώζεται. Άρα από όλη την αντιστροφή του πρώτου στασίμου, το πρώτο στάσιμο αποτελείται από μία στροφή και μία αντιστροφή, τίποτα άλλο. Τι λέει. Εδώ είναι το αρχαίο κείμενο, θα σας διαβάσω
περίπου για να καταλάβουμε, να πάρουμε μια ιδέα, γιατί χωρίς ιδέα δεν θα καταλάβουμε γιατί το μέλος εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται. Ο Δία, ποιος πλάχνος προσμένο για αυτόν τον Ορέστη, που τον κυνηγούν οι Ερηνίες, έτσι, γιατί σκότωσε τη μάνα του, είναι μητροκτόνος. Ποιος αγώνας ζυγώνει φωνιάς, τον άμυρο εσένα ταράζοντας με δάκρυα πάνω σε δάκρυα, το αίμα της μάνας σου και μανία σου φέρνει, η μεγάλη ευτυχία και ο πλούτος δεν βαστούν στους ανθρώπους για πάντα, σε θρηνώ και σε κλαίω. Συμφορές και δεινά σε πλημμύρισαν, σαν τη γρήγορη βάρκα που ο δαίμονας το πανί της κουρέλια τεινάζοντας τη γεμίζει με ολέθρια κύματα. Ορέστης, καράβι, κύματα, Ερηνίες. Πολύ ωραία εικόνα. Ποιαν άλλη γενιά περισσότερο μου πρέπει να σέβομαι, πάρεξ του Ταντάλου που η ρίζα της από γάμους κρατάει θεϊκούς. Δυστυχώς έχουμε χάσει αυτές και αυτές τις γραμμές. Σώζεται αυτό. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Έχουμε όμως κάτι άλλο παραπάνω. Έχουμε ακόμα ένα χαρτί στο χέρι μας. Επειδή γνωρίζουμε από άλλες πηγές ότι η μελωδία της αντιστροφής ταυτίζεται με τη μελωδία της στροφής, αφού έχουμε και τα λόγια της στροφής, δεν έχουμε παρά να πάρουμε τη μελωδία της αντιστροφής και να την εφαρμόσουμε στις αντίστοιχες 7 γραμμές της στροφής. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε 7 συν 7, 14 γραμμές μουσικής, τις οποίες στο τέλος της παρουσίασης θα προσπαθήσω να σας τραγουδήσω. Αυτό. Νάτο. Το καράβι που χτυπιέται από τα κύματα, αυτή είναι η εικόνα που δημιουργείται. Δεν είναι ακριβώς αρχαίο καράβι, αλλά έχει πανιά. Οπότε καλύτερη προσέγγιση. Και είναι αρκετά δραματικό. Είναι ένα πάρα πολύ δραματικό η χοροδία των 15 ανδρών. Έχει εμφανιστεί στο θέατρο και συγκλονισμένη από το θέαμα, βλέπει τον Ορέστη κατάκητο στο έδαφος, τον συμπονά και κλαίει τα δαριόμυρά του πάθη. Παρακάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η ερμηνεία, η μεταγραφή και ερμηνεία ως εκ τούτου του West 1992, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο του 2001. Δεν έχουν συμπληρώσει τις νότες που λείπουν, άρα αυτό είναι που σώζεται, έτσι, σε μικρογράμματη πλέον γραφή και στο πεντάγραμμο το γνωστό ευρωπαϊκό. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Εδώ ο West, ως Εγγλέζος που είναι, μη θέλοντας να διακόψει την πορεία του λόγου και μη θέλοντας να διακόψει την ροή του μέτρου, γιατί από πολύ νωρίς παρατηρήθηκε ότι εδώ αυτό, τα τι τα ταμ παπαμ, τα τι τα ταμ παπαμ, τα τι ταμ τα τα ταμ παπαμ. Αυτή η ρυθμή είναι η δόχμη, οκτάσιμη δόχμη, που μπορεί να είναι και επτάσιμη, μπορεί να είναι και εννεάσιμη. Και οι τρεις κατηγορίες. Οπότε το σκεπτικό αυτής της σχολής είναι για ποιο λόγο ένας ρυθμός που είναι ήδη τόσο πολύπλοκος, περαιτέρω να του βάλεις, να του εμβάλεις άλλους χρόνους και να διακόψεις κατά κάποιο τρόπο να βάλεις τρικλοποδιά στον ρυθμό. Και όταν, άρα, τι κάνει ο West, παίρνει αυτό το «ζ», το εμβόλυμο «ζ» ανάμεσα στον λόγο, το θεωρεί νότα του αυλού, οργανική, που δεν τραγουδιέται από τη φωνή και θεωρεί ότι την ώρα που η φωνή τραγουδά το «μα», ο αυλός παίζει αυτό το ψηλό «σολ». Έτσι. Άρα έχουμε συνήχιση. Συνήχιση, ετεροφωνία στη στιγμή αυτή. Προκειμένου να μην διακοπεί η ροή. Και εδώ ακριβώς το ίδιο, προκειμένου να μην διακοπεί η ροή, το σημαδάκι το γάμα είναι το φα, και το σίγμα είναι το σύφεση, διότι το πρώτο το αυτάκι που είπαμε, όλοι σχεδόν το χαρακτηρίζουν διαστολή. Η διαστολή είναι ένα σημαδάκι που χρησιμοποιούσαν οι φιλόλογοι όταν ήθελαν να χωρίσουν τη μια λέξη από την άλλη. Οι αρχαίοι πρόγονοι έγραφαν ενιαία, έτσι, δεν διέκοπταν. Δεν υπήρχαν κενά ανάμεσα στις λέξεις τους. Ήτανε όλα γραμμένα. Πρέπει να φτάσουμε στη Ρώμη για να γίνει η πρώτη διάκριση.
Και οπότε οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι στις εκδόσεις τους, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, που τελειώνει μια λέξη και που αρχίζει άλλη, βάζανε ένα σημαδάκι σαν το δικό μας κόμμα σήμερα, που το έλεγαν υποδιαστολή. Και κάτι αντίστοιχο μαθαίνουμε από τις πραγματείες τις μουσικές, με το όνομα πλέον διαστολή, υπάρχει και ορίζεται ως το σημάδι που χωρίζει αυτό που προηγήθηκε από αυτό που έπεται. Έτσι. Δεν λέει όμως ότι το σημάδι χωρίζει τις νότες του της φωνής από τις νότες του οργάνου. Έτσι. Αυτό που προηγήθηκε λέει από αυτό που έπεται. Παρ' όλα τα αυτά, και αυτό βλέπετε ότι είναι μόνο δύο οι νότες και όχι τρεις, λείπει το αυτάκι, διότι θεωρείται διαστολή. Ένα σημάδι δηλαδή που βλέποντάς το εσύ, ο μουσικός, ο τραγουδιστής, καταλαβαίνεις ότι τέλειωσε ο λόγος και ξεκινά ο αυλός. Λοιπόν, ούτε αυτό λοιπόν το θέλει εμβόλυμο, οπότε το συνηχεί με τη φωνή. Κοιτάξτε εδώ μια ολόκληρη συγχορδία. Ο ένας αυλός, ο αρχαίος αυλός, είναι πάντα διπλός. Ξέρουμε ότι είναι ετεροφωνικό όργανο και μπορεί κάλλιστα, αν θέλει ο αυλητής, να παίξει ένα φα και ένα σι ύφεση. Παράλληλα με το μη της φωνής. Έτσι. Αυτή είναι η, αν την πούμε, ορθόδοξη ερμηνεία και η τελευταία λέξη πάνω στο θέμα που έχει δημοσιευθεί, εκτός από τις δικές μου μικροαντιρρήσεις. Αυτό πώς έγινε έτσι μικρό. Ωραία. Η πρώτη μου αντίρρηση είναι ότι αυτό το ζέτα, το ζου αυτό, έχει την τελίτσα πάνω του. Άρα είναι ένα σημάδι που βρίσκεται σε άρση. Άρα, ακόμα και αν δεν έχει τονική λειτουργία, υπόσταση, έχει ρυθμική υπόσταση. Και πάντοτε, μετά το ζ, το μα, εδώ δεν το έχω βάλει, έχει και αυτό την τελίτσα του. Άρα, η τελίτσα του ζ και η τελίτσα του μα μαζί δημιουργούν ζ, μα, άρση, προκειμένου να πέσει η μελωδία στο τε. Και αυτό επαναλαμβάνεται και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Όπου υπάρχει ζ, λοιπόν, υπάρχει τελίτσα από πάνω, ξέρουμε ότι αυτή είναι η στιγμή της άρσης, συνεπώς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι, ας πούμε, ότι δεν έχει ούτε αξία χρονική, ούτε μελική υπόσταση. Είναι κάτι ενδιάμεσο και για να επιλέγει ο γραφέας να το βάλει εκεί, προφανώς θέλει να διακόψει τη ροή του λόγου. Ξέρουμε από άλλες πηγές ότι η ροή του ρυθμού διακοπτόταν. Έχουμε ρητός. Η γραμματική και η μουσική αναφέρουν, οι μουσικογράφοι αναφέρουν ότι μπορεί μία φράση ρυθμική να διακοπεί με την εμβολή χρόνων. Χρόνων, μεμονωμένων χρόνων. Γίνεται. Συνεπώς μπορούν. Και το λίγο πιο ψηλά. Λίγο πιο... Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εδώ, εάν τούτο το σημαδάκι δεν το θεωρήσουμε διαστολή, αλλά τον χαμηλότερο φθόγκο της κλίμακας, θα δούμε αμέσως μετά την κλίμακα, θυμηθείτε ότι αυτός είναι ο χαμηλότερος, ο προσλαμβανόμενος όπως τον λέμε, ο αμέσως επόμενος, η υπάτη υπατών, και μια τετάρτη πάνω, εάν το θεωρήσουμε αυτό, τότε πάλι έχουμε τρεις εμβόλυμους χρόνους, άρα είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε τρεις χρόνους, το ύψιλον σημαίνει μία μονάδα χρόνου. Και μία παύλα σημαίνει δύο μονάδες χρόνου. Μπορούμε να συμπληρώσουμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι ετούτο εδώ διακόπτει το τραγούδι με μία πάρα πολύ ψηλή νότα, την οποία όμως κάλλιστα μπορεί να την τραγουδήσει η φωνή. Και είναι ένας λυγμός. Ωραία. Αυτό είναι σαν να ακούς κάποιον πραγματικά να θρηνεί. Είναι μεταφορά από την πραγματικότητα, μιμείται η μουσική, μιμείται την θρηνητική πραγματικότητα. Και το άλλο είναι, όταν θα αναλύσουμε τη μελωδία αμέσως μετά, θα δείτε ότι ετούτο εδώ, με το να ξεκινάει η μελωδία από το κάτω μέρος της σκάλας και να ανεβαίνει προς τα πάνω, μιμείται
το φούσκωμα των κυμάτων. Το φούσκωμα των κυμάτων, το οποίο κατεβαίνει από κάτω προς τα πάνω, φουσκώνει και σκάει. Και στο τέλος υπάρχει μια φορά, δύο φορές, και εδώ ένα τρίτο και χειρότερο από όλα καταστροφικό κύμα. Δηλαδή έχουμε μια αλληλουχία από τρία κύματα, ένα, δύο, τρία, για να ολοκληρωθεί η εικόνα της βύθισης, της καταβύθισης του καραβιού Ορέστης από τα κύματα Ερηνίες στον πάτο της θάλασσας. Όχι. Εδώ. Λοιπόν, να φύγουμε από την ευρωπαϊκή σημειογραφία, η οποία μάλλον μας εμποδίζει, από όλες τις σκάλες, τους τρόπους όπως λέμε, που διαθέτουμε, τους 15, τα σημάδια αυτά, τα μουσικά, τα βρίσκουμε στον λεγόμενο λίδιο τρόπο. Στον λίδιο τρόπο και μάλιστα στον χρωματικό, αυτό είναι το γάμα, το αυτάκι που σας έλεγα, το γάμα και το σίγμα, που βέβαια εδώ εμφανίζεται ως σίγμα απεστραμμένο και αυτό είναι ίσως μία αδυναμία της δικής μου θεωρίας. Έχει και η δική μου θεωρία την αδυναμία της, την αχίλιο τέρνα της. Κανονικά, αυτό πραγματικά μοιάζει με το αυτάκι, αυτό είναι το γάμα απεστραμμένο, όπως το περιμένουμε, αλλά ετούτο θα ήθελα το σίγμα να είναι το ορθό σίγμα και όχι το απεστραμμένο. Τέλος πάντων, με αυτήν την προϋπόθεση, αν το δεχτείτε, τότε ό,τι βρίσκεται μέσα στο κουτάκι σώζεται και ό,τι είναι εκτός δεν σώζεται, παρά μόνο το κείμενο. Άρα τι έχουμε, έχουμε ένα τραγούδι, μια τραγουδιστή φωνή που ξαφνικά στη μέση του στίχου ανεβαίνει και εκτοξεύεται απάνω με ένα λιγμό. Συνεχίζεται, περνάμε εδώ, ο δεύτερος λιγμός, στη δεύτερη γραμμή. Πάμε. Εδώ ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ένας πραγματικός θρήνος και τώρα ερχόμαστε στα τριπλά. Κατεβαίνει η μελωδία πάρα πολύ χαμηλά, από τον πυθμένα της σκάλας, ανεβαίνει αυτά τα σκαλοπάτια σαν κύμα. Ωραία, να τα εδώ, ανεβαίνει ψηλά, όχι, αυτή είναι η δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι. Για να δούμε το προηγούμενο. Πού είναι τότε η προηγούμενη φορά, για να δούμε το προηγούμενο, Φώτη. Λείπει κάτι, για πάμε το επόμενο. Όχι. Και ένα τελειωτικό κύμα, το οποίο τελευταίο κύμα έχει μέσα του και λιγμό. Δηλαδή και τα δύο στοιχεία και τα δύο χαρτιά του αυτά ο Ευρυπίδης τα ρίχνει στο τραπέζι της μίμησης του θρήνου στην θεατρική πράξη. Α, λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια της αντιστροφής και έχουμε και τα λόγια της στροφής. Αν είναι δηλαδή να εφαρμόσουμε τη μελωδία της αντιστροφής και στην στροφή, να δούμε τι λένε. Αρχίζει από το αμπάλεθ. Μαυριδερές ευμενίδες που τον πλατή εθέρα ταράζεται και εκδικέστε το αίμα, που εκδικέστε το φόνο. Στα γόνατά σας πέφτω, στα γόνατά σας πέφτω. Το γιο του Αγαμέμνον αφήσετε τον να ξεχάσει την άγρια μανία του. Αλίμονο στα βάσανα που σε κάνουν να παραβέρνεις, από τότε που δέχτηκες πεσμένο στα γόνατα, στο μέρος που λένε ότι είναι ο ομφαλός της γης, από τον τρίποδα τη φωνή που έβγαλε ο Φίβος. Άρα είναι ουσιαστικά μια συμπαράσταση στον Ορέστη και ένας θρήνος για τα δεινά τα οποία περνά. Τι έχουμε μετά? Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Με το χρόνο πάμε καλά. Πάμε πίσω τότε στο διάγραμμα. Αν παρακολουθείς το κείμενο, μπορείς να αλλάξεις. Thank you.
ευχαριστήματος την ημέρα ειδικά, την ημέρα υπόνων κατοικέται ομαί τον Αγαμέμνονος, γονον εάσατε λάθες τα ηλίσσας μανιάτος, οπόι τα λεού, οι πέου μόκτων, οι ονοταλλάς, ορέκτες κατολοφύρομαι, μάτερος χαίμασσας, ωσάνα μπακχεύαι, ο μεγασόλβος σου, μόνιμος εμπρωτός, ανατελάει φωσός, της ακατούτοας, την άξας δαϊμόν κατεκλυσσέν, οι πάνταν πάναν, ως πάντου, λαμπρόν. Sole trioi sin antima sin. Θέλουμε να δούμε το βίντεο. LVC. Καταπληκτικό. Εδώ που φορούσα μάσκα και σύμφωνα με τις μελέτες των φιλολόγων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, σχεδόν έχουμε προσεγγίσει αυτά που έλεγες προηγουμένως, τις εκφορές των φωνιέντων των συμφώνων κλπ. Γνωρίζουμε τους ρυθμούς, άρα εντάξει. Μιλάμε λίγο με ξενική προφορά, νεοελληνική ξενική προφορά, αλλά εάν δεν το κάνουμε έτσι, δεν παίρνουμε αυτήν την απόχρωση, την χρειά, το χρώμα του αρχαίου ήχου. Αν διαβάσετε, ας πούμε, το κείμενο του Διονυσίου, του Αλικαρνασέα, για την εκφορά της αττικής γλώσσας, θα δείτε την μέρημνα. Κέντημα ήταν η αρχαία ποίηση.
τη μέρη να του πει τι. Τι φθόγκος θα ακολουθήσει. Θα βάλω τώρα ένα σίγμα. Μπορώ να βάλω ένα αλφα ή θα δημιουργήσω κακοφωνία. Μήπως πρέπει να βάλω ας πούμε ένα βήτα. Έπρεπε όχι μόνο να βρει ο αρχαίος ποιητής τις κατάλληλες λέξεις για να βγει πρώτον το μέτρο, οι μακρές και οι βραχίες συλλαβές να τοποθετηθούν στις σωστές θέσεις για να βγει το μέτρο, έπρεπε να βγαίνει νόημα από το όλο και έπρεπε να είναι και έβυχο. Γι' αυτό και ο Διονύσιος παραπέμπει, αν θέλετε, λέει, να ακούσετε ομορφιά λόγου, πηγαίνετε στη Σαπφό και πηγαίνετε στον Πίνδαρο. Εκεί πια, εκεί οι ποιητές έχουν πλήρη και τέλεια αίσθηση της διαδοχής των γλωσσικών φθόγκων. Όχι των μουσικών φθόγκων, των γλωσσικών φθόγκων. Αυτό εμείς δεν το έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι, από όσο ξέρω εγώ. Ένας ποιητής σήμερα γράφει, ακόμα και αν κρατήσει το μέτρο, δεν θα κάτσει ποτέ να ζυγίσει αν το επόμενο γράμμα με το προηγούμενο δημιουργούν διαφωνία στο αυτί μας ή όχι. Τέτοιου είδους δηλαδή λεπτές αποχρώσεις εμείς νομίζω ότι δεν έχουμε, αλλά θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με έναν σύγχρονο ποιητή. Αυτά. Να κλείσω την τάμα να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την τόσο ωραία παρουσία σας.